Δεν σου έχει τύχει ποτέ να αράζεις με φίλους σου και ξαφνικά να σκεφτείς, καλά έτσι πως καθόμαστε εδώ πέρα παρέα όλοι μαζί, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Να είχαμε έναν εκτυπωτή μικρό ρε φίλε, να βγάζαμε έτσι παρέο φωτογραφίες αυτοκόλλητα. Ποιος έγραψε αυτό το σενάριο? Τι δηλαδή κάθεται έτσι απλά και... Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Θα κάνουμε άλλο. Θα κάνω πως έχασα ένα σκυλάκι. Είμαι με ένα φίλο μου έξω, στο πάρκο, και μας παίρνει ένας άλλος φίλος και μας λέει έχασα το σκυλάκι μου. Και εμείς τυπώνουμε τι είναι αυτό που έχουν κάνει, αλήθεια. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο μικρός εκτυπωτής της HP, λέγεται Sprocket. Υπάρχει και το Sprocket Plus που είναι λίγο πιο μεγάλο και εκτυπώνει έχρωμες φωτογραφίες χωρίς μελάνη. Μικρά αυτοκολλητάκια τα οποία βγάζει, το συνδέεις δηλαδή με το κινητό σου και μπορείς να εκτυπώσεις απευθείας φωτογραφίες ή από το gallery του κινητού σου ή από το Instagram και το Facebook κτλ. Τώρα εγώ θα το συνδέσω μέσω Bluetooth. Δεν χρειάζεται ούτε τροφοδοσία. Απλά το φορτίζεις, έχει αυτόνομη μπαταρία και μπορείς να εκτυπώσεις όπου και βρίσκεσαι. Το συγκεκριμένο μας το στείλανε τα public για να το τσεκάρουμε και πάμε να το δοκιμάσουμε. Εγώ βέβαια το έχω ξαναδοκιμάσει και ξέρω ότι δουλεύει και ότι είναι πολύ τζαμάτο, αλλά εσείς όχι. Θα τραβήξω μια φωτογραφία τον εαυτό μου. Βγήκε μια φωτογραφία η οποία είναι άθλια ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά, νόμος του Μέρφη. Άθλια. Είμαι έτσι. Σε φάση... Ποιος είναι αδιάβαστος, ποιος είναι σε φάση... Εν πάση περιπτώσει θα την εκτυπώσω, είναι αυτή εδώ. Με το που θα πατήσω print, ξεκινάει η διαδικασία εκτύπωσης. Αλλά το θέμα είναι ότι το application μέσα έχει ένα editor με το οποίο μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Βέβαια φωτογραφία είναι μαύρο χάλι. Πάμε να την εκτυπώσουμε, δεν πειράζει. Εκτυπώνει. Το ακούω, δουλεύει. Δεν θυμάμαι πού θα βγει, από εδώ πρέπει να βγει. Όχι, από εδώ. Τσακ μπαμ. Να με! Του μοιάζω! Ρε φίλε, πλάκα θα έχει να με δει κανείς εδώ πέρα. Να δω τι θα κάνετε τώρα. Θα πάω να κολλήσω παντού τη φάτσα μου. Λοιπόν, και αυτό είναι αυτοκόλλητο. Κάτσε να το ανοίξω. Τώρα εγώ εδώ πέρα δεν έχω που να το κολλήσω. Οπότε θα το κολλήσω πίσω από το κινητό. Το λεμπείς. Σε φάση πιανού είναι το κινητό. Είναι το του τύπου. Άμα χαθεί το κινητό μου, τώρα όλοι ξέρουν ποιος είμαι. Ρε εσύ πλάκα έχει. Το έχω εδώ από πίσω. Λοιπόν, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τις γιορτές είναι καλή φάση να το έχεις αυτό ή σε γενέθλια και τέτοια. Όπου μαζεύεστε και μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και να γίνουν απευθείας αυτοκόλλητα. Δεν κάνω πλάκα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να φέρω και άλλα τέτοια γκατζετάκια έτσι οικογενειακά. Ωραία, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ σας αφήνω, πάω γρήγορα σπίτι γιατί έχουμε Μάη, ζήσε Μάη να φας τριφύλλη. Έτσι λέει, ζήσε Μάη να φας τριφύλλη. Τέλος πάντων, κάνει κρύο ρε φίλε, Μάη. Μάη και κάνει κρύο, come on. Μάη, τι έχεις πάθει. Λοιπόν, κάντε κανένα sub και εμείς θα τα πούμε άλλη φορά. Bye bye. Λοιπόν μάγκες, σήμερα στη τσάντα μου σας έφερα, ελπίζω να το πήρα και να μην το ξεχάσα σπίτι. Κάνεις πλάκα τώρα.